Ραντεβού στις 4. Επιστρέψαμε λοιπόν με Survivor. 1, 2, 3 Survivor. Να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Χρυσοφόρου. Για μία ακόμη φορά. Να σας πούμε ότι η συνέντευξή του θα είναι διαθέσιμη στο tvstar.gr αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής, αλλά και στο προσωπικό μου κανάλι στο YouTube Άκης Τσακίρης. Θα ξεκινήσει λίγες μέρες εκπομπή μόνος του ο Κωνσταντίνος Χρυσοφόρου εδώ, στο Star FM. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι έγινε με το Survivor. Ναι. Γιατί είχαμε τον Κωνσταντίνο Χρυσοφόρου τώρα τον διάσημο. Έχουμε όμως την άλλη διάσημη. Την Ναταλία τη Γερμανού, η οποία, παιδιά, έχει γίνει τουιτεροφώνησα. Ξεκάθαρα. Τουιτεροφώνησα, τέλειο, μ' άρεσε. Γιατί μιλάς σαν την Αγγελική Νικολούλη. Τι εννοείς. Τουιτεροφώνησα. Γιατί κάνουμε παρέμει την Αγγελική παλιότερα. Αγγελική. Φυσικά. Θα ξεχάσω εγώ τότε που πίναμε στο... Δεν μπορώ να το πω. Μην το πεις. Έχουμε πει που έχουμε πει σήμερα. Μην το πεις. Βάλ' το μέσα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Η Ναταλία Γερμανιού. Και να Γερμανιού. Και να δούνε. Τέλειο. Άρα. Γερμανού έσφαξε με το Γάντι, Ξένια και Χατζίδου. Σοκ. Έδωσε ρέστα χθες το σχολιασμό του επεισοδίου του Survivor. Νάσος Παπαργυρόπουλος, Ηλίας Γκότσης και ο τραυματισμός της Δαλάκα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και φυσικά η Ξένια των Ρεκ και η Ελένη Χατζίδου ήταν στα πρόσωπα που την απασχόλησαν και μάλιστα τις τελευταίες τις δύο τις έσφαξε με το Γάντι με μία ατάκα. Δεν υπάρχει. Λέει, ο Χάρης και η Βιργινία έπρεπε να είναι στους διάσημους, να μην διχαζόμαστε. Σε αντάλλαγμα δίνουμε Ξένια και Ελένη. Ναταλία, σ' αγαπώ. Ναταλία, σ' αγαπώ. Τώρα σ' αγαπώ. Αγαπιέστε. Σ' αγαπώ. Τώρα την αγαπώ. Τώρα αγαπιέστε. Τώρα την αγαπώ. Όταν... Ναταλία, Ναταλία, άμα θες τα φτιάχνουμε κιόλα. Χωρίζω και παίρνω εσένα. Δεν έχω πρόβλημα. Αλήθεια. Όταν τσακωνόσασταν μέσω Twitter. Δεν τσακωνόμασταν. Απλώς μου είπε κι εγώ. Το ίδιο κι εγώ. Την είπε λίγο για τον σου την είπε για τον Παρθένη. Ναι, αλλά τώρα την αγαπώ. Τώρα την αγαπάς. Τώρα, τώρα την αγαπώ. Την αγαπώ. Την αγαπώ γιατί μπορεί να έχουμε και τον Αλέξανδρο Παρθένη πολύ σύντομα. Την αγαπώ. Γι' αυτό. Αναταλία, σ' αγαπώ. Παιδιά, δώστε την Ελένη Χατζίδου. Εν τω μεταξύ, ένα υπέροχο tweet που διάβασα σήμερα το πρωί στο Twitter. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που γράψανε για τη Χατζίδου. Θα σας πω τώρα να γελάσετε για το χθεσινό επεισόδιο. Λέει, πού να μάθει η Χατζίδου ότι η Φουρέιρα πάει Eurovision. Εκεί να δεις νεύρα και σφαλιάρες. Έλα μωρέ, εντάξει, γιατί θα πήγαινε ποτέ η Χατζίδου στην Eurovision. Εδώ είδαμε ότι πάει και η Φουρέιρα, σε παρακαλώ. Είδαμε το, θα πάει και η Φουρέιρα. Η Φουρέιρα είναι καλή, έτσι. Και με τα αγγλικά το έχει και με το. Και η Χατζίδου δεν τα έχει με τις σφαλιάρες. 2-3 σφαλιάρες να δώσει στους κριτές, θα την περάσουν. Όχι, η Χατζίδου δεν είναι για Eurovision τώρα, εντάξει. Καλά. Είναι πολύ καλή στα live της η Ελένη. Αλλά δεν είναι για Eurovision. Άκου τώρα να δεις όμως τελείως τι άλλο έγινε. Πέρα από τη Γερμανού. Έχει γίνει θέμα διότι τραυματίστηκε η Δαλάκα. Εδώ έχει μείνει ακόμα το ύψος της Χατζίδου, έτσι. Το ψάχνουμε ακόμα. Χάθηκε η Δαλάκα, stop. Η Κατερίνα Δαλάκα τραυματίστηκε. Στο νοσοκομείο είναι τώρα. Τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι στο τελευταίο αγώνισμα του χθεσινού επεισοδίου του Survivor. Η πρωταθλήτρια του Στίβου γύρισε άσχημα το πόδι της και κουτσένοντας επέστρεψε στον πάγκο. Δεν το λέω σε τον Εμίλιο Λιάτσο, λες και λέω δελτίο. Και η σημεία της που μας ήρθε μόλις τώρα, Μπερενόφλου, θα πάτησε χθες το βράδυ ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Χάρης Ιαννίδης. Δείτε τη δήλωση στην κάμερα του Σταρ. Τα υπέροχα θέματα του τότε δελτίου του Σταρ. Λοιπόν, η ίδια αργότερα βέβαια μετά τη συζήτηση με τον γιατρό που είχε. Αχ, ο Λιάτσος Θεός. Και το θεϊκό. Ενώ στην κάμερα του Στάρ δήλωσε ότι δεν του αρέσουν τα ξινά. Δείτε τη δήλωση παρέα με την μπουτονιέρα. Ναι, εν τω μεταξύ τα έλεγε τόσο σοβαρά με τη γραβατούλα του. Υπέροχος, δεν υπάρχει. Ο οποίος κάνει τώρα στο Action 24 μια βραδινή εκπομπή ενημερωτική. Και πάει πολύ καλά στα νούμερα. Η ίδια βέβαια τώρα η Δαλάκα. Ποιο? Εμίλιος Λιάτσος και Δρακάκης. Ο Δρακάκης με το κίτρινο, με τα διάφορα ρολόγια και έλεγε ευχάριστες ειδήσεις, αυτές ήταν οι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Δεν μας νοιάζει, αυτές ήταν, εγώ τα είπα. Λοιπόν, αυτή ήταν τη δουλειά μου, τέλος. Πάμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η Δαλάκα εξήγησε μετά τη συζήτηση λέει, που είχε με τον γιατρό ότι τις επόμενες μέρες θα ξέρουν λέει, το πόσο σοβαρός ήταν ο τραυματισμός. Μπορεί να μείνει και εκτός παιχνιδιού η Δαλάκα, ρε. Αυτό. Που κάνει και με καταληξία με το Δαλάκα με άλλο γράμμα στην αρχή. δεν τα λέμε αυτά. Η Χατζίδου όμως, μετά τις φαλιάρες στην Σπυροπούλου, ήρθε το σκάσε, ρε, σκάσε. Γιατί πολλά λεφτά. Στον αγόρου το είπε αυτό. Γι' αυτό μπορώ να δει, γιατί το είπε στο φραουλίτσα. Δεν τον μπορεί καθόλου. Του τύπου φούλο το.
Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Η Κατερίνα Δαλάκα στο τελευταίο αγώνισμα χθες βράδυ τραυματίστηκε. Έχει βάλει fast forward, έτσι. Ναι, γιατί είναι και 44. Να παίξει με τον παιδευολιό. Ενώ έχασε, λέει, και η νίκη πήγε στους μαθητές. Έτσι. Στους μαθητές. Μαχητές. Τους μαθητές. Τους τρώει το στρες. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν. Πήρα τώρα. Έφαγα γλυκό γι' αυτό. Να τρώμε 4 και 5. Να τρώμε 4 και 5 μία σοκολάτα. Να μπαίνω αυτό. Χρόνια πολλά στο κορίτσι αυτό και ο νέαρ που μας έφερε τα γλυκά. Η Ελένη Χατζίδου όμως χθες έγινε έξαλλη, τώρα θέλω να σου πω. Και ξέσπασε ενάντια στους μαχητές. Ήταν εν εξάλλου. Είχε γίνει έτσι. Άκου τώρα, είπε η τραγουδίστρια στον αγόρου, σκάστε βρε, σκάστε. Και ο αγόρι ήταν, τι είπε, σημαίνει το από αυτό. Σε μια τέτοια κατάσταση, δεν καταλάβει να πληρώσει τι είχε γίνει, δεν του είχε μιλήσει μάλλον γυναίκα ποτέ, έτσι. Κοιτούσε λίγο έτσι σαν να βλέπει, ρε παιδί μου. Συγγνώμη, θα μιλήσει ποτέ έτσι γυναίκα στον αγόρου. Θα μιλήσει ποτέ έτσι στο φραουλίτσα γυναίκα. Φυσικά και όχι, αυτό θα μιλήσει γιατί είναι Ούγγαλος. Λοιπόν, αργότερα βέβαια η Χατζίδου ζήτησε συγγνώμη από τον αγόρου και το θέμα έληξε εκεί, διότι λίγο τα πήρε ο αγόρου και σου λέει, κάτσε η Χατζίδου τώρα, με μου ήρθε καμία από αυτή με τη φράουλα παρέα. Και κάτσω εγώ μαζί με τη φράουλα και γράφει, έχει τη Χατζίδου από κάτω. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά εντάξει. Λίγο τα πήρε γιατί ευρίασε με τη Δαλάκα. Βασικά στεναχωρέθηκε με την Δαλάκα που τραυματίστηκε. Και έπεσε λίγο σε μια φάση του τύπου, σταματήστε να πανηγυρίζετε ότι κερδίσατε επειδή τραυματίστηκε η Δαλάκα. Σκάστε βρε, σκάστε. Νεύρα όμως η Χατζίδου, βγήκε ο αληθινός της εαυτός. Εντάξει, σου λέει, χωρίς την Δαλάκα, πάει η ομάδα μας, αποδυναμώθηκε, γι' αυτό σου λέει. Όλοι ξέρουμε τώρα τι λέει η Χατζίδου την ώρα που σε μπλοκάρει στο Twitter. Σκάσε βρε, σκάσε, κλατς, στο μπλοκάρει. Θαλάσσιες περιβολιώτες και αθλητικό δελτίο έρχεται τώρα στο Star FM 97,1. Starsports.gr, 24 ώρες το 24 ώρα αθλητική ενημέρωση. Για πάμε στον αγαπημένο μας Θανάση περιβολιώτη και γυρνάμε εδώ.